Τα τρακτέρ κλείνουν το κέντρο των Βρυξελών και οι καπνοί από τα καμένα λάστιχα δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Υπολογίζεται ότι στην πρωτεύουσα του Βελγίου, την ώρα που οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας ακούν τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση της κοινής αγροτικής πολιτικής, 1000 περίπου τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα, με τους αγρότες να αντιδρούν στην πολιτική των Βρυξελών, που δεν τους επιτρέπει να συνεχίζουν να καλλιεργούν λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και όχι μόνο. Αγρότες από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία ενώθηκαν με Βέλγους συναδέλφους τους, διεκδικώντας άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους, που αφορούν πέραν των άλλων στην εξασφάλιση δίκαιων τιμών, την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, την οικολογική προστασία και τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Η κινητοποίηση στο κέντρο των Βρυξελών ήταν δυναμική, με τους αγρότες να επιχειρούν και να καταφέρουν να σπάσουν τον πρώτο αστυνομικό κλειό που συνάντησαν και την αστυνομία να απαντάει με κανόνια νερού εναντίον τους. Στις Βρυξέλλες, από όπου βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε το μήνυμα ότι ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα, μεταφέροντας την κραυγή αγωνία των αγροτών μας, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων αγροτών. Η συζήτηση για αλλαγές στην ΚΑΠ 23-27, αλλαγές τόσο τεχνικές όσο και δομικές, έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα από ό,τι κάποιοι περίμεναν. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής ανάγκης. Αυτές τις ανάγκες ενστερνίζεται η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο στις συμμαχίες που έχουμε ή που δημιουργούμε. Ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα μεταφέροντας την κραυγή αγωνία των αγροτών μας. Όχι μόνο των Ελλήνων αγροτών, των Ευρωπαίων αγροτών. Δουλεύουμε συντονισμένα. Καταθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις βελτίωσης της ΚΑΠ, αλλά δουλεύουμε μέσω των συμμαχιών που χτίζουμε και για δομικές αλλαγές. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Στη Βελγική πρωτεύουσα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αμέσως μετά πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση της ομάδας Υπουργών των Χωρών του Νότου, που επιδιώκουν να υπάρξει κοινός βηματισμός στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.